être. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats. Είναι 8 παρατέταρτο. Άσε μου 5 λεπτάκια. Σε 5 λεπτά θα την έχεις χάσει την πρώτη ώρα. Δεν τη χάνω. Σε 5 λεπτά θα έχεις σηκωθεί. Εντάξει. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fuis. Πηγαίνει παρά 10. Ναι, ναι, σηκώνομαι τώρα όμως. Δίσου, ε. Φτιάχνω πρωινό, εντάξει. Τι έγινε, σηκώθηκε. Ναι, ου τώρα. Αχ, ωραία, θα του στύψω πορτοκαλάδα. Όχι, εγώ. Μ' αρέσει να ασχολούμαι με το παιδί. Μα αρέσει πολύ το χόμπι, ε. Δεν μα αρέσει η ρουτίνα. Τι θες να πεις τώρα πρωί-πρωί, ε. Άκου, σηκώθηκα με κέφι, ε. Μη μου το χαλάσει εσύ. Ναι, αγάπη, μου αρέσει πολύ που ασχολείσαι με το παιδί σου, αλλά δεν ξέρεις να ασχολείσαι. Να ορίστε. Εδώ κανονικά πρέπει να βάλεις ένα πιάτο να μην πέφτουν τα ζουμιά κάτω. Ξέρεις, δεν το ξέρεις. Στο τέλος θα καταφέρει να με εκνευρίσει. Μία φορά ξύπνησε το παιδί χωρίς καυγά, στο τέλος θα τσακωθώ μαζί σου. Όχι, παιδί μου, βάλει μαρμελάδα αν θέλεις, αλλά μην κάνεις αυτή τη δουλειά. Βάλει μαρμελάδα τη δική μου, όχι όμως έτοιμη. Ναι, μαμά. Ναι, μαμά. Ναι, μαμά. Λεωνίδα. Λεωνιδάκο. Έλα, γαπούλα μου. Σίγουρη, έτσι, ντύθηκες. Τι έγινε, είσαι σίγουρη ότι ξύπνησε? Έτσι μου είπε. Α, έτσι σου είπε. Α, και επειδή σου το είπε, νομίζω ότι το έκανε κιόλας. Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι, παρά 10. Παρά 10! Αχ, Λεωνίδα! 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 Είναι παρά 10, παιδί μου! Μα και πριν ήταν παρά 10, αλλά δεν είχες βάλει τη σιρήνα. Παιδί μου, θα χάσει την πρώτη ώρα! Καλά. Πρώτη ώρα έχουμε αγγλικά. Θα έρθει μια καινούργια, οπότε αποκλείται να βάλει απουσίες. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν θα κοπεί από τις Πανελλήνιες. Από τις απουσίες θα κοπεί. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου! 10 λεπτά κήρυγμα. 1, 5, 10 περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανοτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κρανίες τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μα για τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χάρτζι λίγη που έχω ούτε για τσίγλες φτάνει. Το πόσες τσίγλες όμως δεν λέω γιατί δεν κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέικς δημητριακά, μόδα ντε μοντέ. Διήμερη αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο σφύριγμα είναι των γονέων. 10 λεπτά κήρυγμα. Good morning, ladies and gentlemen. How are you today? Good, good. Everybody is fine. Φιγκάτσα με τη Μάρκα. We sat down the boat. Aha. What exactly do you mean by this? Τίποτα, κυρία. Συγγνώμη, έλεγα κάτι στο φίλο μου. In English, please. Δεν επιτρέπονται ελληνικά στην τάξη. I speak England very badly. Deutsch. Sprechen Sie Deutsch? No, of course not. Only English in the class. Okay. Who speaks English? You, mister? No, no, signora. Io parlo italiano. Je parle français. Parlez vous français? Señorita, señorita. Hablo español. Από όμω δίνει σύμπητο. Κεδαρίτη παρούσκι. Silence, silence please. Everybody sit down. Deutschland über alles. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gustas colombiana, me gustas tú. Ησυχία, ησυχία είπα. Ω, μιλάτε ελληνικά. Πώ και έτσι. Tell me your name please. My name is Telis. Το δικό σα? In English I said. Σα λένε in English. Από πού βγαίνει αυτό? Κάνει και χιούμορ. My name is Ursula. Ursula, άντρες. Άντρες, μάντρες, χάντρες, δεν έχει σημασία. Ο πατέρας μου είχε ψωνάρα με μια ηθοποιό. Συγγνώμη, η μανούλα σας δεν ζήλευε. Ζήλευε, πουλάκι μου, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Okay, what is your name, please? My name is Bond. James Bond. My name is Antonio Banderas. My name is Penelope Cruz. And my name is Tom Cruise. Τόμ Κρούζ. Με αυτό το μαλλί αγάπη μου, Τόμ Παρακρούζ είσαι εσύ. Πού σε είχαν στο Auschwitz, ήσουν κλεισμένος. Λοιπόν, ποιος είναι ο απουσιολόγος, παρακαλώ. Έλα εδώ, παιδί μου. Έλα εδώ. Λοιπόν, βάλε απουσία στον James Bond, ε. Σωστά. Στον Αντώνιο Μπαντέρας.
Και στο ζεύγος η κουκλά μου Πενέλοπε και Τόμ Κρούζ. Αλήθεια, αυτοί παντρευτήκανε. Αυτό τώρα. Μια πρόσκληση από το σχολείο του Λεωνίδα. Τι λέει. Έχει κάνει 65 απουσίες, εκ των οποίων 45 είναι αδικαιολόγητες. Τι αδικαιολόγητες. Τι αδικαιολόγητες. Έχω πάθει φοβία. Κάθε φορά που χτυπάω τηλέφωνο, φοβάμαι ότι είναι για κακό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα το σηκώνω πάντα εγώ, εντάξει. Οι φίλοι συμπαραστέκονται. Οι φίλοι συμπαραστέκονται με τον σωστό τρόπο. Δεν βοηθάνε τις φίλες τους να κουκουλώσουν τις φοβίες τους, τις βοηθάνε να τις ξεπεράσουν. Σε κοσέτο, σε παρακαλώ. Και είναι για κακό. Αμάρε, Μέρη, δεν μπορώ να σε υποφέρω δηλαδή. Γιατί είναι για κακό, να τις λες από μέσα σου ότι είναι για καλό, είναι για καλό, είναι για καλό. Σήκωσα το τώρα εδώ που τι ποιος είναι. Λες. Είναι για καλό, είναι για καλό. Ορίστε. Δεν μου λες, Μέρη. Γιατί δεν πας στο σχολείο του Λεωνίδα να δικαιολογήσεις τις απουσίες του. Το ξέρεις ότι έχει ένα σωρό αδικαιολόγητες απουσίες. Τι εννοείς αδικαιολόγητες. Παιδί μου, το χαρτί εδώ πέρα λέει ότι έχει 65 απουσίες, εκ των οποίων οι 45 είναι αδικαιολόγητες. Ποιο χαρτί. Ένα χαρτί, παιδί μου, που έστειλε από το σχολείο. Τι λέει το χαρτί. Δεν μου λες, παιδί μου. Χάζεψες. Τώρα δεν το είπα. Τι άλλο λέει. Για να δω. Λέει τίποτα άλλο. Α, ναι, ναι, ναι. Λέει ότι. Όριο είναι 100 απουσίες, εκ των οποίων οι 50 πρέπει να είναι δικαιολογημένες και οι άλλες 50 αδικαιολόγητες, κατάλαβες? Και έχει 45 με όριο το 50. Μάλλον. Να πας να τις δικαιολογήσεις έτσι, το λέει το χαρτί. Τι λέει κι άλλο το χαρτί? Τα μισά μου λες, μαμά. Ναι. Λέει να πας στο σχολείο. Δεν μου λες, πότε θα πας? Μπορεί και σήμερα. Λέει τίποτα άλλο? Όχι. Α! Τι είναι, ρε μάνα? Τα γιουβαρλάκια τα θες λευκά ή κόκκινα? Να βάλω ντοματούλα με κόκκινη σάλτσα, ε? Κάν το όπως θες. Εγώ φταίω που δεν την έδειρα όταν ήταν μικρή. Της χρειαζόταν, αλλά να. Αυτά είναι τα λάθη των γονέων, κατάλαβες. Κόκκινα, άσπρα, σάλτσες. Μ' αρέσει που αν σκεφτόμουν θετικά θα ήταν για καλό. Άμα σου αρέσουν και σε ένα πιο πολύ κόκκινα, πες τη άστα να τα κάνει κόκκινα, να βάλει μια σάλτσα, ξέρω εγώ, μια ντομάτα. Σιγά το κακό. Οι 45 απουσίες του Λεωνίδα με όριο τις 50 είναι το κακό. Α, για απουσίες μιλάγατε τόση ώρα και εγώ νόμιζα ότι μιλάγατε για μετοχές. Άντε και εσύ τώρα. Δεν πιστεύω να μας έβαλες απουσία, ε. Όχι, δεν πρόλαβα. Τώρα θα τις βάλω. Σιγά μου τις βάλεις τώρα. Πρέπει να γράψω και να πάω το αποστολή για να το υπογράψει. Ωραία, αυτός παίρνει γεγμένα. Τι να κάνω δηλαδή. Να της το πας να το υπογράψει. Χωρίς απουσίες. Θα φας φάπα. Εμένα μου είπαν να σας βάλω απουσίες και θα σας βάλω. Ναι, ναι, θα μας βάλεις. Έλα, έλα, έτσι βάλεις. Λοιπόν, γράφω, γράφω, James Bond. Αντώνιο, το πατέρα. Ρε εσείς, θα πάμε από βολή. Γιατί δεν κατάλαβα, έτσι να μας είπε η καθηγήτρια, γράφε Πενέλοπε Κρούζ. Να σου πω, εσύ ποιος είσαι ο Μπραντ Πιτ, εσύ? Όχι, εγώ είμαι ο Τόμ Κρούζ. Μα το πίστεψε. Ρε παιδιά, ακούτε τι έπαθα. Ξέχασα να υπογράψω το αποσιολόγιο. Για φέρτε το λίγο, χρυσουλάκια μου. Α, σε ευχαριστώ, παιδί μου. Και ένα στυλό. Ορίστε, ορίστε. Έλα, έλα, παιδί μου, να τον πάρω από τον παρακρούζ. Λοιπόν, πολύ λείπαν όμω σήμερα. Εσείς δεν μας βάλατε απουσία, κυρία. Εγώ σας τις έβαλα, πω, παιδιά, το ξέχασα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το θυμήσατε. Είσαστε πολύ ευγενικά παιδιά και την επόμενη φορά θα σας τη χαρίσω. Λοιπόν, πάρε το στυλό σου. Έρχομαι σε μισό λεπτό, έτσι, παιδιά, ησυχία. Ναι. Μπράβο. 45 απουσίες, ε. Και πού τις έχει κάνει το τσογλάνι? Κοπάνες, προφανώς. Αυτός τι λέει? Δεν τον έχω δει ακόμα. Εντάξει, τώρα περιμένω να έρθει η Βιβί και θα πεταχτώ σχολείο να ρίξω μια ματιά. Πρέπει να τις δικαιολογήσουμε, γιατί θα χάσει τη χρονιά. Θα τις δικαιολογήσω εγώ και μετά θα έρθω από το σπίτι να πούμε δύο κουβέντες με τον κύριο. Μπράβο, να σου λέγει, γιατί εγώ σήμερα δεν μπορώ καθόλου. Με έχει φάει το άγχος. Να σου. Πρέπει να τις μετρήσεις, να δεις πόσες μπορείς να δικαιολογήσεις, εντάξει. Θέλω να ξέρω, ρε Μέρη, εμείς δεν υπήρξαμε μαθητές. Εμείς δηλαδή γιατί δεν κοβόμαστε από απουσίες? Γιατί πηγαίναμε σχολείο. Τώρα που το λες και το παρατηρώ, βέβαια. Εγώ δεν πήγαινα και συνέχεια. Τις κοπάνες μου τις έκανα. Μια ζωή στα μπιλιάρδα έχω φάει. Από ό,τι φαίνεται και ο γιος το ίδιο κάνει. Όλα τα κακά πήρα από σένα. Δεν φαντάζομαι να πας να του πεις για τις δικές σου τις κοπάνες. Εγώ? Τι λες, παιδί μου? Εγώ θα του πω ότι μια ώρα δεν είχα χάσει. Μπράβο. Κυρία, δεν έχουμε εσάς τώρα. Έχουμε κενό.
Το ξέρω, παιδιά μου. Ο κύριος Λυσκιάρχης με παρακάλεσε να έρθω να σας απασχολήσω στο κενό σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία, αλλά μην μπαίνετε σε τόσο κόπο για μας. Ω, κανένας κόπος. Εμένα χαρά μου, μ' αρέσει να είμαι στην τάξη. Ναι, κυρία Ούρσουλα, και εμάς μας αρέσει. Αλλά έχουμε μια δουλίτσα τώρα. Κάντε δουλειά σας, παιδί μου, ελεύθερα. Εγώ θα διαβάσω ένα βιβλίο. Θα βαρεθείτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που λάκι μου έχω συνηθίσει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι, κυρία, πειράζει. Γιατί εγώ έχω ακούσει ότι οι άνθρωποι που βαριούνται από τη βαρεμάρα χαλάει η επιδερμίδα τους. Ναι, ναι, κάνουν ρετίδες. Εγώ δεν έχω φόβο για ρετίδες. Μην τα λέτε, μην τα λέτε. Γιατί το λες αυτό, εσύ παιδί μου, έχω κάτι εγώ, έχω κάτι εγώ. Καλά, έχει κάτι ρετίδες, παιδιά. Όχι, αυτή η γραμμούλα εδώ, μάλλον θα είναι από το γέλιο. Έχω ακούσει ότι γελαστοί άνθρωποι κάνουν γραμμούλες από το στόμα. Ναι, και εγώ έχω ακούσει ότι αυτοί που μουρζουφλιάζουν βγάζουν ανάμεσα στα φρύδια. Έχω κάνει εγώ ρητίδες στο στόμα. Έχω. Όχι, προς Θεού, αλλά εμείς θα σας προσέχουμε. Ούτε θα γελάτε, ούτε θα κατσουφιάζετε μαζί μας. Λοιπόν, παιδιά, ακούτε. Έχω μια δουλειά ξαφνική, έτσι. Πάω και έρχομαι σε μισό λεπτό. Α, με την ησυχία σας, μην είχε πρόβλημα. Και εσείς, παιδιά μου, μπράβο σας. Ωραία, καθαρίσαμε και μαθή. Πώς γίνεται όλα τα ψώνια και όλα τα καθηγητές, ρε παιδί. Ρε εσύ, μετά γίνονται ψώνια σιγά σιγά. Φαντάσου όλη μέρα με κακομαθημένα παιδιά στην τάξη. Γιατί, είμαστε εμείς κακομαθημένοι. Α, δεν λέω για εμάς. Στο κάτω-κάτω δεν είναι όλοι σαν εμάς. Μακάρι να ήταν όλοι σαν και εμάς. Γιατί όχι. Πάρα πολύ ζωηρός. Και αυτός και η συμμαθητέ του. Σας διαβεβαίωσα, δάσκαλος, πρώτη φορά συναντώ τόσο ζωηρά παιδιά. Τώρα εσείς βέβαια, με τόση πείρα, τόσα χρόνια δάσκαλος, δεν ξέρετε. Αλλήμωνα. Με τις απουσίες τι γίνεται. Με τις απουσίες δεν ξέρω. Πρέπει να δούμε το απουσιολόγιο. Ναι. Σήμερα τα παιδιά έχουν αγριέψει. Δεν είναι όπως άλλοτε που σεβόντουσαν το δάσκαλο. Σωστά αυτό που λέτε. Τι, δεν το βλέπω, αφού το παρατηρώ κάθε μέρα γιατί είμαι αγωνιός. Αλλήμωνα. Και πού είναι το απουσιολόγιο τώρα αυτό. Το απουσιολόγιο είναι στην τάξη. Το κρατάει ο απουσιολόγος. Τώρα δεν που τα λέμε, τι να κάνουν κι αυτά όπως τα έχουμε στριμώξει. Σήμερα τα πνίγουμε τα παιδιά, τα στραγγαλίζουμε. Ναι, ναι, αυτό που λέτε είναι ένα γενικότερο κοινωνικό πρόβλημα, βέβαια. Ο στραγγαλισμός των παιδιών είναι. Αυτό το απουσιολόγιο δεν μπορείτε να το φέρετε τώρα εδώ να δούμε τι γίνεται με τις απουσίες για να. Δεν μου λέτε, έχει πολλές απουσίες ο Λεωνίδας. Ξέρω, για να μας στείλετε αυτό το χαρτί στο σπίτι. Μεγάλο πρόβλημα. Οι απουσίες. Ξέρετε πόσα παιδιά κόβονται το χρόνο από τις απουσίες. Εμείς βέβαια δεν θέλουμε να τα κόψουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Βλέπετε, είναι ο νόμος. Να και η κυρία. Φασουλά. Ούρσουλα, Φασουλά. Η καινούργια καθηγήτρια των Αγγλικών. Μάλιστα, χάρηκα πάρα πολύ. Αλιβιζάτος αντιπροσωπείς αυτοκινήτων. Γοητευμένος. Ξέρετε, είμαι ο πατέρας του Λεωνίδα. Προφανώς δεν έχετε γνωρίσει ακόμα. Πώς, σήμερα είχε μάθημα συντάξει του. Θα είχε σήμερα στην τάξη. Ξέρετε, ο Λεωνίδας είναι αυτός με την άλογο ουρά και το σκουλαρίκι. Α, έχουμε δύο τέτοιους νομίζω στην τάξη. Τον James Bond και τον Αντώνιο Μπαντέρας. Pardon. Sorry. Οκ. Είναι ένα αστιάκι που κάναμε με τα παιδιά στην τάξη. Σας παρακαλώ, σας είναι εύκολο να μας φέρετε τις Β1 το απουσιολόγιο. Όχι, αλλά ευχαρίστως. Όχι, αλλά ευχαρίστως. Δεν μου λες. Με συγχωρείτε, μαντάμ, μια που σας βρήκα πρόχειρη, μήπως έχω τίποτα εδώ, δίπλα από το στόμα μου. Εδώ. Όχι, δεν βλέπω τίποτα. Βλέπετε καλά? Ναι, ναι, πολύ καλά. Οκ, okay, ευχαριστώ. Τώρα καλά. Τρελή είναι αυτή. Τέλος πάντων. Στάθη, δεν μου λες. Γιατί βάζετε στα παιδιά αδικαιολόγητες τις απουσίες και μετά τα κόβετε από απουσίες. Έλα, βρε, Κικίτσα, πες μας πρώτα μια καλημέρα και μετά μας αρπάζεις από τα μούτρα. Τέλος πάντων, καλημέρα. Γιατί με κοροϊδέψατε, βρε τέρατα. Εμείς. Όχι εσύ, αγάπη μου. Εσείς ο Λυβιζέτος. Όχι, και δεν σας κοροϊδέψα. Έχω εγώ ρητίδα δίπλα από το στόμα. Έχω εγώ ρητίδα δίπλα από το στόμα. Έχω εγώ ρητίδα δίπλα από το στόμα. Έχω. Όχι, γιατί μου λυβιάλετε που σας έλεγα πριν. Έφυγε, βλέπω, ε. Συγγνώμη, κύριε, αυτό τον. Τον Αλυβιζάτο, τι τον θέλετε. Α, εσύ είσαι, πουλάκι μου. Καλώς τα δέχτηκες, λοιπόν. Πια δέχτηκα. Θα δεις. Σε παρακαλώ, απουσιολόγιο, δώσ' μου παιδί μου το απουσιολόγιο που το θέλουμε στο γραφείο. Ευχαριστώ. Για μισό λεπτό, κυρία. Πέστε μου τουλάχιστον πια δέχτηκα. Μην αγχώνεσαι. Θα βγάλεις ρητίδες πριν τις ώρες. Σου βλέπω στα φύδα Κορινθίας να γίνεσαι. Συγγνώμη, κυρία, θα πάρετε το απουσιολόγιο στο γραφείο για να δείξετε τις απουσίες που μας έχετε βάλει. Μπράβο. Πρώτη μέρα στην τάξη.
Ωραία διαγωγή. Και εσύ, ωραίο μαλλί. Κόκκινο θα στο βάψω την άλλη φορά. Λοιπόν, πάω εγώ τώρα και να ξέρω ότι επειδή είμαι καλός άνθρωπος, θα σας σβήσω τις απουσίες. Πάω και ξανάρχομαι. Πάει, έρχεται, πάει, έρχεται. Καλά, έχει πάρει φως αυτή εδώ πάνω. Έλα, ρε, αφού είναι καλή. Θα μας βρει τις απουσίες. Μόνο που οι απουσίες δεν έχουν το όνομά μας πάνω, ρε Δανάη. Ορίστε, ορίστε. 14, 15, 16. Άπαπα. Είναι πολλές οι ωριές. Τι είναι οι ωριές? Είτε αποβολές είτε κοπάνες. Καλά, συγγνώμη, και μια ώρα δηλαδή ολόκληρη που λείπουν. Στο προάβλιο, κάνουν το τσιγαράκι τους. Α, ωραία. Ωριές δεν έχει ο Λεωνίδας γιατί δεν καπνίζει. Το άλλο, οι αποβολές τι είναι? Όταν κάνουν φασαρία και δεν μας αφήνουν να κάνουμε την παράδοσή μας κανονικά, τους βγάζουμε κι εμείς έξω για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Τι λέτε, κυρία μου, αυτό είναι παράδεικτο. Μα δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να κάνετε μάθημα να διαχωρίζετε τα πρόβατα από τα ερήφια? Η κίτσα υπερβάλλει. Πώς υπερβάλλω, Χρυσέ μου, πώς υπερβάλλω? Αυτό είναι απαράδεικτο. Εγώ το θεωρώ δικτατορικό καθεστώς. Διώχνουμε τους μεν, αφήνουμε τους άλλους, τους τρομοκρατούμε και κάνουμε μάθημα με την ησυχία μας. Απαράδεικτο. Όχι, κίτσα, συγγνώμη, όχι, υπερβάλλει εδώ, υπερβάλλει. Μα και κίτσα το θέμα. Και κίτσα το θέμα είναι να δούμε πώς θα δικαιολογήσουμε τις αδικαιολόγητες απουσίες. Δυστυχώς, με συγχωρείτε, αλλά οι ωριές δεν δικαιολογούνται. Πολύ ωραία. Να γινόμουν και εγώ καθηγητρία τότε κάτω από αυτές τις δίκες. Ε, καλά, δεν είναι και έτσι. Anyway, εγώ πάντως θα τους σβήσω τις απουσίες που τους έβαλα σήμερα. Γιατί θα τους σβήσεις? Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν σου πέφτει λόγος. Θέλει να τους σβήσει, κυρία. Κάτσε, βρήκε κίτσα, συγγνώμη. Μην πετιέσαι συνέχεια, βρε αγάπη μου. Μα πετιέσαι. Είναι για το παιδί. Μα άσε τον κύριο Λυκειάρχη να κάνει τη δουλειά του. Μα αφού ο κύριος Λυκειάρχης είχε. Μα σε παρακαλώ, κίτσα. Ο κύριος Λυκειάρχης με την ακεραιότητα του χαρακτήρα που τον διακρίνει και την τεράστια πείρα που έχει επί του θέματος θα εξετάσει και κίτσα το θέμα επισταμένος και αν διότι συντρέχει λόγος να σβηστούν κάποιες απουσίες, θα τις σβήσει, σωστά? Σωστά. Σωστότατα. Με συγχωρείτε, εσείς γιατί τους βάλατε απουσίες? Είχανε πάει για νερό και αργήσανε. Το πιανε και μετά ήρθανε. Είναι λόγος αυτός επειδή πήγανε για νερό? Μα είναι δυνατόν επειδή πήγανε για νερό, αφού γυρίσανε και μετά, ορίστε, διψάσανε τα παιδιά. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Διψάσανε. Ναι. Μπορώ να δω κι εγώ πόσοι διψάσανε. Δείξτε πόσοι. Το θέλετε. Ακριβώς. Αλλά τι λέει εδώ. Αντώνιο Μπατέρας, Τόμ Κρούζ, Πινελόπη Κρούζ, Τζέιμς... Μα καλά, ποιοι είναι αυτοί? Άλλο θα πει. Εντάξει, μωρέ, και τι κάνατε, πια. Μια πλάκα. Έλα, ρε, πώς κάνεις έτσι? Θα πούμε ότι είσαι δευτές. Εγώ είμαι ο φυσιολόγος όμως. Έλα, μωρέ, αφού δικά μου τα γράμματα. Εγώ θα τη φάω. Ρε, θα σε καλύψουμε. Αφού όλοι μαζί την κάναμε. Μωρέ, δεν κέρδιζε τίποτα να τη φάτε κι εσείς. Πώς, να μην έχεις παρέσει την αποβολή. Πέντε μέρες μόνος τι θα κάνεις. Όχι και πέντε ημέρη. Σιγά ρε, παιδιά, τι κάναμε πια. Τράπεζα ληστέψαμε. Ληστεία τράπεζα χωρίς όπλο τρως πέντε χρόνια. Σε πλάκα στο σχολείο με όπλο ή χωρίς όπλο τρως διήμερη. Αν δεν έχεις ολική άδεια. Άμα σε καλέσει συμβούλιο, πάμε για πέντε ημέρη. Δηλαδή χάνεις τη χρονιά σου, άρα χάνεις ένα χρόνο. Καλύτερα ληστεία, σου μένουν και τα λεφτά. Αποσιολόγος. Μάλιστα. Δεν μου λες. Τι είναι αυτά που γράφει το αποσιολόγιο? Δεν ξέρω. Εμένα όμως μου έδωσε να το υπογράψω και μάλιστα βιαστικά για να μην προλάβω να δω τα ονόματα. Κυρία, δεν φταίει ο Άλκης. Εμείς θέμε. Λες και δεν το ξέραμε. Εσύ το κάνεις αυτό? Όχι, εγώ. Κι εγώ. Κι εγώ. Όχι, εγώ. Εσύ τι ανακατεύεστε? Όχι, κύριε, μην τσακούτε. Εγώ το έκανα. Από ό,τι βλέπω, συνωμοσία, ε. Λοιπόν, θα σας αφήσω να το σκεφτείτε να μου πείτε ποιος το έκανε. Αφού είναι δικά μου τα γράμματα. Δικά σου? Ναι. Σαν πως διαβάζονται. Λεωνίδα, για να δω το τετράδιό σου. Έχω τη λογοτεχνία σαν, ορίστε. Ούτε τα δικά σου διαβάζονται. Κύριε, και τα δικά μου γράμματα χάλια είναι. Ήμουνα σίγουρος. Λοιπόν, θα συγκαλέσω συμβούλιο των καθηγητών. Μέχρι τότε έχετε καιρό να αποφασίσετε. Το τετράδιό μου. Το τετράδιό σου. Πάρ' το. Το αποσιολόγιο. Όχι βέβαια. Πιστήριο. Θα το κρατήσω εγώ. Καθίστε κάτω όλοι. Ξέρετε παιδιά μου πώς λέγεται αυτό που κάνατε? Στα αγγλικά κυρία. Μα δεν είναι δυνατόν. Εδώ δεν ξέρουμε ούτε το όνομά μας. Καλά καλά. Αυτό το είδα χρυσό μου φάνηκε από το αποσιολόγιο. Κυρία, είδατε τι πάθαμε με την ασχετοσύνη μας. Εγώ, ας πούμε, πήγα να γράψω τέλης και μου βγήκε τόν. Γι' αυτό να μας μάθετε πολύ καλά αγγλικά και να μην την ξαναπάθουμε. Αυτό που κάνατε, παιδιά, λέγεται παραχάραξη δημοσίου εγγράφου και τιμωρείται από τον νόμο. Τι δηλαδή, θα πούμε φυλακή? Θα μπορούσατε.
Αλλά επειδή είμαι καλός άνθρωπος, θα έρθω μάρτυρας υπεράσπισης και θα αθωωθείτε. Κυρία! We sat down the boat. Την κάτσα με τη βάρκα. Λοιπόν, τελικά εσύ μαθαίνεις γρήγορα. Ρε Νάσο μου, λες να το κάνει το παιδί μας αυτό. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Οπό. Και τώρα τι θα γίνει, θα του δώσουν αποβολή. Αμ' τι θα του δώσουν, σοκολατάκια. Δεν θα τα αφήσω έτσι αυτό. Ρε, δεν πάνε να φύγουν, να αφήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Τι λες, παιδί μου, θα φύγουμε. Θα μείνουμε εδώ να αγωνιστούμε. Είναι δυνατόν να κάσει τη χρονιά του το παιδί. Θα πιάσει εσύ αυτή τη σουλουλού, να πιάσω εγώ το Στάθη και θα τον ζώσουμε το παιδί. Τι λες, μα. Θα κάτσω εγώ εκεί πέρα να ξεφτυλιστώ επειδή τα έκανε το κολόπεδο σκατά. Ας πρόσεγε. Κοίταξε, μην το λες έτσι το παιδί. Καταρχάς, το παιδί απλώς έκανε ένα αστιάκι. 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 Μα τι λες τώρα, Κικίτσα. Αυτό λέγεται παραποίηση δημοσίου εγγράφου. Πρέπει να πάρω τα μέτρα μου. Παραποίηση δημοσίου εγγράφου. Αναλόγως. Μπορείς να φας από 6 μήνες και βάλει. Γιατί? Ποιος διώκεται για παραποίηση δημοσιογράφου? Τι? Ποιο? Ο Λεωνίδας? Το απουσιολόγιο. Έλα ρε μάλλον θα με κάνεις καρδιακή. Με τρόμαξες. Έτσι είπε ο Στάθης. Είναι υποχρεωμένος να τον τιμωρήσει για παραποίηση δημοσίου εγγράφου. Έτσι ακριβώς το είπε. Τι που το είπες, νόμιζα ότι θα πάει φυλακή. Αποβολή θα φάει. Δεν θα πάει φυλακή. Ναι, κι άμα θες να ξέρεις και το καλύτερο, δεν είναι και σίγουρο ότι το έκανε αυτός. Τι γιατί να φάει αποβολή? Γιατί δεν λένε ποιος το έκανε? Καλά. Έρχομαι σπίτι και θα τα κανονίσω. Και θα πάει φυλακή. Τι έγινε? Κάποιος έγραψε κάτι αηδίες στο απουσιολόγιο και θα φάει αποβολή ο Λεωνίδας. Γιατί δεν θέλει να πει ποιος είναι. Φάλαγγα θα του κάνω, αλλά θα το πει. Όχι, εγώ τον θαυμάζω πάντως. Σε τα πας καλά. Θα χάσει τη χρονιά του, παιδάκι μου. Γιατί να τη χάσει? Πάμε σπίτι, πας και τα ξεράσει έτσι με το καλό. Μερή, πρόσεξε καλά. Με το καλό όμως. Φάλαγγες, λάμπες, λοιπά βασανιστήρια δεν είναι της ειδικότητάς μου. Ρε εσείς, θα μιλήσετε με το καλό ή θα γριέψω? Μιλάμε, αλλά δεν μας πιστεύετε. Ουσιαστικά μας ζητάτε να σας πούμε ψέματα. Ρε παιδιά, ρισκάρετε το μέλλον σας, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν χωράει αλληλεγγύη σε αυτή την ιστορία. Πρέπει να πείτε ποιος το έκανε, γιατί πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον αυτός που το έκανε. Εμείς το κάναμε. Ρε εσύ, ποιος έγραψε τα ονόματα στο απουσιολόγιο? Εγώ! Καλά, δηλαδή και οι τρεις μαζί κρατάγατε το στυλό! Ο ένας μετά τον άλλον, με τη σειρά. Όλα είναι ψέματα, καλή φως φωνάρι. Εγώ και η Κίτσα δεν μπορώ. Εγώ παρετούμε, γιατί θα πάθω κεφαλικό. Όχι, δεν γίνεται, Κίτσα. Δεν γίνεται. Θα δεν έχω τελαθεί. Νάσο, παιδί, αγάπη μου, θα πάθεις τίποτα. Βρε, θα το έχεις την ειδησή σου, θα πάθει τίποτα ο πατέρας σου και θα το έχεις βάρος όλη σου τη ζωή, δεν σου λέω τίποτα άλλο. Σκεφτείτε το καλά, ρε μάλια. Σκεφτείτε το πολύ καλά. Νάσο, μία αγάπη μου. Αλητεία. Μη, Νάσο μου, Νάσο μου. Πέθανε ο πατέρας σου. Πέθανε. Φάγε πακέτο ο πατέρας. Να σου πω, εσύ γιατί ανακατεύεσαι τώρα, μου λες? Όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά. Δηλαδή δεν μπορούν να ανοίξουν πενταήμερη σε όλη τη τάξη, μπορούνε? Τώρα αυτό έχει μια λογική. Αυτοί τώρα και καλά ψάχνουν έναν, να το φορτώσουν όλα, να ρίξουν μια αποβολή ή να ησυχάσουνε. Στο κάτω-κάτω, ρε, όλοι μαζί το σκεφτήκαμε. Δηλαδή έχει σημασία ποιος έγραφε το απουσιολόγιο? Καμία. Γεια σου, μαμάκα. Πού να αρχίσω, με τις απουσίες. Πού τις έκανες τόσες απουσίες! Απουσίες? Ο Λεωνίδας έχει κάνει απουσίες. Κρυφά από μένα. Σιωπή εσύ, σιγανό παπαδιά. Δε αφήστε τις απουσίες και πείτε τι γίνεται με το απουσιολόγιο. Συγγνώμη, το ίδιο θέμα δεν είναι ή κάνω λάθος? Έγραψε τέλεια ιδίες ο Λεωνίδας στο απουσιολόγιο? Όχι, δεν έγραψε ιδίες στο απουσιολόγιο. Μόνο το όνομά του έγραψε. Μάλλον το καλλιτεχνικό του. Δηλαδή εσύ το έκανες? Όχι εγώ, όχι μόνος του. Κι εγώ. Μέρη, πού έχεις τη λάμπα? Ποια λάμπα? Για την ανάκριση! Θα μας βάλετε και κάτω από τη βρύση? Όχι, παιδί μου. Πλενόσαστε και μόνοι σας. Είστε μεγάλα παιδιά πια. Όχι, ρωτάω αν θα μας κάνετε το κινέζικο μαρτύριο. Όχι, το ελληνικό θα σας κάνουμε. Φάλαγγα! Ό,τι μαρτύριο και να μας κάνετε, εμείς δεν πρόκειται να μαρτυρήσουμε. Έτσι. Έτσι. Μόρ, δεν μας παρατάτε, αθανασίδιακι! Εσύ φταίς. Στο είχα πει να πάνε να βρούμε τους καθηγητές να τους ψήσουμε, αλλά εσύ τίποτα. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τι σοβαρά πράγματα? 5 μέρες αποβολή. Είναι δυνατόν? Για ένα αστιάκι. Και δηλαδή πώς το καταλαβαίνεις, να μην τιμωρηθούν καθόλου? Σιγά, παιδί, μην μιλάς. Μα αυτοί αν ξεκινήσουν έτσι, δηλαδή στη συνέχεια της ζωής θα φτιάχνουν πλαστά διαβατήρια. Πλαστά διαβατήρια? Βέβαια. Όχι, παιδί μου, μα εγώ δεν σου λέω να μην τιμωρηθούν, να πάρουν μία μέρα αποβολή. Δεν μου λες, αν πάρουν μία μέρα αποβολή, μένουν από απουσίες. Η αποβολή δικαιολογείται. Α, δικαιολογείται. Τότε θα το αναλάβω εγώ.
Θα πάω να βρω το Στάθη και θα το τακτοποιήσω. Το θέμα στο λέω υπεύθυνα. Και εσύ να πάω να βρει αυτή την καθηγήτρια, να πάρει το μέρο του να τη πει έπαγα καλό. Να δω τι άλλο θα κάνω με αυτό το γάιδαρο των εγγονών σου που έχω μπλέξει. Να δω δηλαδή τι άλλο θα κάνω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μη μάθει κανένα τίποτα γιατί ντρέπομαι. Θα γίνω ρόμπα. Γιατί εγώ δεν ντρέπομαι. Δεν θα το πω, δεν θα το πω σε κανέναν. Ούτε στη μέρα θα το πω. Έλα. Συγγνώμη, Γιολά. Σα τρώω το χρόνο και στα ονομάσια. It's okay, no problem. Ήθελα έτσι παρεμπιπτόντως να ρωτήσω, έχετε κάποια ιδέα για το ποιος μπορεί να έκανε αυτή την παραποίηση στοιχείων? What? Την παραποίηση στοιχείων, λέω. Ποια παραποίηση? Μωρέ που πήγαν εκεί και γράψανε μπουρδες στα πουσιολόγια. Ένας έγραψε τις μπουρδες, αλλά όλοι φταίνε. Όλοι φταίνε, όλοι φταίνε αυτό βέβαια. Και θα τους τιμωρήσετε όλους προφανώς. Εγώ, όλοι και άρχης. Γιατί εγώ τι είμαι άλλωστε, ο τελευταίος τροχός της αμάξης είμαι. Όχι, τώρα δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό που λέτε. Μα εσείς μια τόσο γοητευτική γυναίκα, τόσο δυναμική, τόσο καταπληκτική και τόσο ενδιαφέρον μου λέτε ότι είστε ο τελευταίος τρόπος αμάξης. Και τι να κάνω εγώ, το συμβούλιο θα αποφασίσει. Ναι, αλλά στο συμβούλιο ψηφίζετε κι εσείς. Βεβαίως, και ψηφίζω κι εγώ, αλλά όχι μόνη μου. Έτσι ρωτάω, δηλαδή να μην φαίνεται αδιάκριτος. Τι σκέφτεστε να ψηφίσετε? Εγώ? Κοιτάξτε, εγώ επειδή είμαι και καινούργια στο σχολείο και δεν ξέρω καλά τα παιδιά, σκέφτομαι να ρίξω λευκό. Γιατί δεν ξέρω ούτε και το παρελθόν του, το οποίο όπως καταλαβαίνετε πολλές φορές μετράει. Δηλαδή, νωρίς το φακέλωμα από το σχολείο. Όχι, καλέ φακέλωμα προς Θεού, τι λέξεις είναι αυτές. Απλώς μιλάω για το βεβαρημένο παρελθόν. Anyway, όπως και να έχει, εγώ θα ψηφίσω λευκό. Ή κατά της αποβολής. Θα δούμε, θα δείξει. Δεν φαίνεστε μόνο μια καταπληκτική κοπέλα, αλλά είστε κιόλα. Δηλαδή, γοητευμένος. Ναι, ευχαριστώ. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να φύγω, ξέρετε. Κι εγώ να πηγαίνω πρώτα, γιατί να κάτσω κι εγώ. Πρέπει να σε... τι να πω, στριμώξω τον εκεί λίγο το δικό μου. Ναι. Να κάτσει να μάθει πέντε λέξεις, να μπορεί να σε εννοείται, στοιχειωδώς, καταλάβατε. Κι αν δεν έχω κάνει προσπάθειες, αλλά αυτά τα παιδιά όπως βλέπετε δεν έχουν μάθει ακόμα να γράφουν ούτε το όνομά τους. Μην επιμένεις, γίτσα μου, μην επιμένεις. Και να ήθελα να κάνω πίσω, δεν μπορώ. Γιατί, Στάθη μου, γιατί, αγάπη μου. Γιατί ήρθε ο πατέρας του αποσιολόγου και ζητάει το κεφάλι των ενόχων επί πίνακι. Αλλιώς θα κάνεις αμένα μήνυση. Και τι τον νοιάζει αυτόν? Τι τον νοιάζει? Αν δεν ξέρεις τι τραβάμε από τους γονείς, τι νομίζεις? Δίνουμε λόγο μόνο στους ανωτέρους μας. Τους έχουμε όλη την ημέρα εδώ και μας απειλούν. Και γιατί δεν σου κάνει μήνυση? Γιατί τάχαν, λέει, παραμελώ τα καθήκοντά μου. Και πού μπορεί να το αποδείξει αυτό? Άμα ζητήσει το αποσιολόγιο και γίτσε, τι θα κάνω? Είναι δημόσιο έγγραφο. Κύριε Λυκιάρχα, ναι. Μου δίνει το αποσιολόγιο για το μάθημα? Ναι. Εγώ το έχω. Μάλιστα, το πήρατε χθες. Είσαι βέβαιος? Αφού σας το ζήτησα και μου είπατε ότι το κράτατε για πιστήριο. Καλά, καλά. Θα ψάξω να στο φέρω. Εντάξει. Για, μια στιγμή, μια στιγμή. Δεν το βλέπω εδώ. Για να έρθω μαζί σου στην τάξη. Μήπως είναι εκεί. Θεέ μου, συγχώρα με τι θα με κάνω. Αλλά για το παιδί. Πω, σκόνη που έχει εδώ πέρα, αυτές οι καθαρίστες του δημοσίου δεν καθαρίζουν καθόλου. Απ' έξω, σαν βλέπει πεθερά. Το βρήκες, Στάθημο? Όχι. Αχ, τώρα τι θα κάνουμε χωρίς τις απουσίες? Χάσατε κανένα απουσιολόγιο? Το περίου ο λόγος. Και τι θα γίνει τώρα χωρίς απουσιολόγιο? Τι θα γίνει, θα βρούμε άλλο, τι μόνο ένα έχουμε. Και οι απουσίες? Τις περνάμε κάθε εβδομάδα στο αρχείο, δεν χάνονται. Και αν δεν βρεθεί το απουσιολόγιο, πώς θα αποδείξει αυτός ο πατέρας ότι το πειράξανε τα παιδιά? Δεν μπορεί να το αποδείξει. Δηλαδή, με συγχωρείτε για να καταλάβω, ήρθε ο πατέρας του απουσιολόγου και απειλεί? Βέβαια. Έλα, αν δεν το βρείτε, δεν μπορείτε να αποβάλλετε τα παιδιά. Όχι, βέβαια. Χάθηκε εξαιτίας μου το αποσιολόγιο και θα αποβάλω τα παιδιά. Άλλωστε, δεν έχω να δείξω τίποτα στο σύλλογο των γονέων. Έχω μάρτυρα την κυρία Φασουλά. Α, εμένα με μπλέκετε, σας παρακαλώ πολύ, διότι εγώ δεν πρόσεξα τίποτα. Αλλιώς δεν θα έβαζα την υπογραφή μου.
Θα βρεθεί. Κάπου εδώ θα είναι. Οπωσδήποτε θα βρεθεί. Να σε βοηθήσει ο Στάθη με το κουράζει. Όχι, Κίκητσα μου, όχι. Μην κουράζω και σένα. Πώς με κουράζει. Είσαι καλά, πώς με κουράζει. Να ψάξουμε. Λάτε να ψάξουμε, κυρία μου. Ψάξτε εσείς από εκεί. Ναι. Θα ψάξω εγώ από εδώ. Όχι, ακούστε, ακούστε. Αφήστε με, θα ψάξω εγώ. Αφήστε με την καθηγήτρια να κάνω τη δουλειά μου. Τζάμπα τα πήραμε τα διπλώματα. Κοντζαμάν καθηγήτρια. Σωστά. Κάντε τη δουλειά σας, κάντε. Δεν είναι εδώ. Έψαξα. Όχι. Δεν είναι εδώ. Μα καλά, φτερά έκανε. Φαίνεται καμιά καθαρίστρια. Ξέρεις, καθαρίστες καμιά φορά κατά λάθος. Και τους είπα, μην ξεσκονίζετε το γραφείο μου. Μην το πειράζετε. Πειθαρχημένες τις βρίσκω. Ναι, πειθαρχημένες. Μόνο απουσιολόγια ξέρουν να πετάνε. Κοίτα, γεμάτο σκόνη. Και τώρα τι θα κάνουμε. Ωραία, τι θα κάνουμε τώρα. Τι θα κάνουμε. Να σου πω εγώ. Να τους δώσω εκεί πέρα μια γερή, έτσι. Μονοήμερη, ας πούμε, αποβολή. Αυτό. Μονοήμερη. Σωστό. Ναι. Όχι, Κικίτσα μου. Χάθηκε το απουσιολόγιο εξαιτίας μου και θα τιμωρήσω τα παιδιά. Όχι. Είσαι καλά. Που δεν θα τα τιμωρήσεις. Αυτά τα παιδιά που αύριο μπορεί να φτιάξουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Μπορεί να φτιάξουν μια. Μαφία. Πώς το λένε, μαφία. Μπράβο. Μπορεί να φτιάξουν ένα διαβατήριο πλαστό. Όχι. Πρέπει να τα τιμωρήσεις. Τόσα γίνονται. Ναι. Να σας αφήσω τώρα να μην τεμώνεσαι. Εν πάση περιπτώσει να δουλέψετε απερίσπαστη. Ναι, γιατί κι εγώ ενοχλώ. Στο καλό και εκεί. Στο καλό να πάτε. Εξαιρετική καθηγήτρια. Να την κρατήσει τα θυμό. Εξαιρετική, δηλαδή. Πολύ σα συμπάθησα. Με υποχρεώνετε. Γεια σα. Σε καλό. Χαιρετισμού στο σπίτι. Και όμορφη είναι. Τι καλή γυναίκα. Ορίστε. Τι. Και τώρα τι κάνουμε. Τι να κάνουμε, κύριε Δικιάρχα μου, τι να κάνουμε. Τώρα έτσι που ήρθαν τα πράγματα, προτείνω να του δώσετε μια αποβολή την ημέρα του εκκλησιασμού, να πάρουν και δύο απουσίες, να του γίνει και μάθημα, να πάνε και στα χείλη του Θεού να ησυχάσουμε κι εμείς. Αυτό θα κάνω. Αυτό να κάνετε. Λοιπόν, μάγκες, τουλάχιστον 10 άτομα πρέπει να πούμε ότι το γράψαμε εμείς. Κάτσε, γιατί να πούμε ότι το γράψαμε εμείς αφού το έγραψα εγώ και γιατί να την πληρώσουν όλοι στην τελική. Γιατί όλοι μας θέμε. Υπάρχει κανένας που έχει αντίρρηση. Ο πατέρας μου είπε θα κάνει μήνυση ολικιάρχη αν δεν σας αποβάλει. Όλους! Είπα ότι εγώ έγραψα ονόματα και με έκοψα από την πενταήμερη. Μέχρι τότε θα το έχεις χάσει. Γιατί ήρθα πέντε σε τριήμερη. Ναι, ρε, δεν ήρθες. Γιατί. Άσου, χέστο. Λοιπόν, απόφαση της τάξης. Άμα δεν έρθει ο Άλκης πενταήμερη, δεν πάμε ούτε εμείς. Οκ, πρόεδρε. Ναι, παιδί μου, πολύ ωραία ιδέα. Δανάει κράτα πρακτικά και γράψε. Αν δεν έρθει ο Άλκης. Ναι, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, θα μου πείτε ποιος έγραψε το αποσιολόγιο. Εγώ! Όλοι μαζί. Να πω. Λέγε. Έγραφε ο καθένας από 2 γράμματα. Από 2 γράμματα, ε. Ναι, μάλιστα. Για σηκώστε τα χέρια να δω ποιοι το γράψατε. Μονοήμεροι όλοι και το συμβούλιο θα αποφασίσει και τα περαιτέρω. Μάλιστα. Την ημέρα του εκκλησιασμού, την Πέμπτη. Δηλαδή, κύριε, θα γλιτώσουμε. Θέλω να πω, δεν θα έρθουμε εκκλησία. Λάθος. Και θα έρθετε και απουσίες θα πάρετε. Έγινε αντιληπτός. Στο μαθημά σας τώρα. Φτηνά τη γλιτώσατε, μην το πείτε ούτε του παπά. Λοιπόν, our lesson now. Please open your books, page 52. Τι είπε τώρα. Seite 52. Φτήνες. Πάχει να δικουάνε το ειδός. Haben die Libro, ne facem pes de te du. Signora, io non ho il libro. Πάσα κάντε. Στρονίτσα επί της αυταράγια. Δεν τρογόσαστε πλέον. Δεν τρογόσαστε με τίποτα. Εγώ φταίω, βρε, που για χάρη σας αμάρτησα η καθηγήτρια. Καλά, ρε Κίκητσα, δηλαδή τι στην έδωσε να τρέχουμε στις εκκλησίες να ανάβουμε κεριά. Έλα, παιδί μου, είμαι στενοχωρής. Τάμα έκανα. Και εσείς τάμα έχετε κάνει. Ήσαμε το μόι μου. Έλα. Κίνημα και η μάνα. Ήρισμα μου δώσαν να γράψω ένα πεάνα. Θα γίνει ένα αλκμάνα. Πίνταρο σε σκύλο. Ξεχάστε αυτά που ξέρετε. Εγώ δεν είμαι λίγο. Ιχνίχνε, χνόχ και μπλα μπλα μπλα. Βρήκα τον τρόπο να απάλλαγω από αυτά. Θα αρπάξω τα ημεία και θα αλλάξω ρότα. Θα πάψω πλέον να με όπω ήμουν πρώτα. Θα πάρω τα βουνά. Ω τι μουνοκορφέ. Εκεί που τα κατσίκια αφήνουν βερβελιέ. Θα έγραφω στο σύλλογο των φίλων τη αρκούδα. Θα ζω όπω σε κάποτε ή στον επάλο βούδα. Θα με στην κατάληψη κούτι θα ακούω μόνο. Θα πνίγω με φραβέ πικρό, το μερίσιο πόνο. Θα γίνω πρωτόγονο, θα ομιλώ με σπήριγμα. Αν είναι να γλιτώσω, 10 λεπτά κήρυγμα. 1, 5, 10 περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά. 1, 5, 10 περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από
από στόματα διαφορετικά.